Λοιπόν, για πες μας. Έχω ένα παιδάκι που είναι 16 χρονών, έχει ναι. 16. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Mm-hmm. Και δηλαδή παλεύω πολλά χρόνια μαζί του στους γιατρούς, δεν το έχω παρατήσει το κοπέλι. Mm-hmm. Λοιπόν, μένω στην Ιερά Πετρά. Mm-hmm. Και εδώ τώρα και 2 χρόνια και μισή, στα 3 πάμε. Mm-hmm. Έχω φτιάξει κάτι χαρτιά στο Δήμο Ιερά Πετρά. Mm-hmm. Η Αράμπα νέα, αυτό είναι, γιατί κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν, ναι. Αυτό είναι γραμμές για να παρκάρω το αμάξι στο σπίτι. Mm-hmm. Στο σπίτι δηλαδή που μένω. Ναι. Και να μην μπορεί να παρκάρει κάποιος άλλος. Mm-hmm. Γιατί έχω πρόβλημα στη γειτονιά, έχω, mm-hmm. και δεν μου αφήνουν το χώρο δηλαδή να παρκάρω το αμάξι. Ναι. Λοιπόν, κάτι σέβουνε, κάτι δεν σέβονται, γιατί έχουμε και καλή και κακή ναι. εδώ στην mm-hmm. Ράπετρα. Mm-hmm. Λοιπόν, πήγα στο Δήμο, mm-hmm. πήγα να φτιάξω τα χαρτιά μου με τα όλα τα ό,τι χρειάζεται. Υπεύθυνη στο αυτό το πράγμα, για αυτά τα πράγματα είναι η κυρία Χρύσα Χαζημαρκάκη. Ωραία. Λοιπόν, την πρώτη στιγμή που την έδωσα το φάκελο του κοπελιού μου, mm-hmm. μου είπε στην πρώτη εβδομάδα, στις πρώτες 3 μέρες να περάσει μία επιτροπή τα χαρτιά σου, για να μπορούν να έρθουν οι υπεύθυνοι να σου βάλουν τις γραμμές mm-hmm. μπροστά στο σπίτι, νο, να χρειαστεί να πληρώσεις το σήμα που να είναι την πινακίδα του αμαξιού mm-hmm. και να μπορεί να παρκάρεις μόνο εσύ. Mm-hmm. Η απάντηση ήταν, κανένα πρόβλημα, κυρία Χαζημαρκάκη. Μπορώ να περιμένω. Mm. Ναι. Ωραία. Και έχουν περάσει 3 χρόνια, μας λέτε, κυρία Ρένα. Που έχουν περάσει 3 χρόνια. Mm-hmm. Πριν το Σεπτέμβριο τώρα, mm-hmm. πριν με τελειώσει το χρόνο, έχω πάει στη κυρία Χρύσο Χαζημαρκάκη. Ήταν και ο δήμαρχος εκεί. Mm-hmm. Θέλω να πω και δεν έχω πρόβλημα με τον δήμαρχο. Ναι. Όμως η κυρία Χρύσα mm-hmm. δεν μπορώ να βρω την απάντηση, γιατί τόσα χρόνια με κοροϊδεύει. Δεν σέβεται το κοπέλι μου και γιατί δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Μάλιστα. 3 χρόνια λοιπόν, η κυρία Χατζημαρκάκη σας λέει ότι θα το φτιάξει από επιτροπές. Έχει περάσει από αυτή την επιτροπή, γνωρίζετε, κυρία Ρένα, για το 16χρονο, 16χρονο παιδί. Να ρωτήσω κάτι, γιατί κατάλαβα στην αρχή ότι θέλατε σύνδεση του δρόμου σαν να φτιαχτεί μια ράμπα, δηλαδή για να κατεβαίνει το παιδί με καρότσι. Όχι αυτό. Θέλετε ακόμα κάτι πιο εύκολο. Έτσι, δεν χρειάζεται παρέμβαση. Δεν είναι αυτό. Ναι, κατάλαβα τώρα. Ναι. Όχι, δεν είναι κάτι δύσκολο που να το πω. Ζητάτε τέλος πάντων ένα σήμα αμαία για να μπορείτε να παρκάρετε έξω από το σπίτι, για να μπορεί το παιδί να έχει καλύτερη πρόσβαση μέσα στο αυτοκίνητο, να μπορείτε να το βάζετε, να το βγάζετε, να μην το παρκάρετε εδώ και εκεί το αυτοκίνητο και να μην μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, να εξυπηρετηθεί βασικά, να εξυπηρετηθούν και οι ανάγκες του παιδιού. Έτσι. Ωραία. Κυρία Ρένα, θα το ακούσουν από το Δήμο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Όχι. Θέλω να πω αν είναι εύκολο να γίνουν και αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, για να μην έχω πρόβλημα. Γιατί ο Δήμαρχος είπε ακόμα, ρε Χρύσα, ναι. Άντε, χρειάζεται χρόνο. Ναι. Και κάτι χαρτιά. Mm-hmm. Από το Άγιο Νικόλα, από το Δημαρχείο, και από το Ηράκλειο, κάτι χαρτιά. Λοιπόν, ναι. Εγώ πήρα τηλέφωνο στο Άγιο Νικόλα, στο Δήμο, και ήδη έχω μιλήσει με τον Δήμαρχο. Και είπα την υπόθεση και είχα την αίτηση και την έχω την αίτηση μπροστά μου. Mm-hmm. Λοιπόν, του είπα και αυτός μου απάντησε. Κυρία μου, από εμάς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί είναι η θέμα του Δήμου την Ιεράπετρα. Ναι, από την περιφέρεια πήγατε προφανώς, στην αντιπεριφέρεια πήγατε, λέω προφανώς, γιατί δεν μπορείτε να πάτε στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Πήγατε στον Άγιο Νικόλαο, εκεί στην πήρα τηλέφωνο. Πήρατε τηλέφωνο. Η καραντίνα και δεν μπορούμε να κοινούμαστε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Ζητάτε λοιπόν αυτό, μια διαγράμμιση ζητάτε και μια πινακίδα η οποία να αναφέρει πάνω τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, προκειμένου να μπορείτε να παρκάρετε
έτσι κοντά στο σπίτι, δεν ζητάτε κάτι, κάποια παρέμβαση ιδιαίτερη, όπως καταλαβαίνω, και 3 χρόνια τώρα θα μπορούσε να είχε γίνει. Η κυρία σας Δημαρχάκη. Ναι, εντάξει. Είναι θέμα γενικότερης πολιτικής, δεν νομίζω ότι άπτεται μόνο της κυρίας Χατζημαρκάκη. Θα κάνουμε μια ερώτηση όμως, αν θέλει και εκείνη να βγει. Ναι. Εντάξει, να σου βγάλουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν... Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρία Ρένα, εύχομαι σύντομα, σε μία εβδομάδα το πολύ, να έχει γίνει δεκτό το αίτημα. Για, δεν ξέρω αν θέλει και ο κύριος Πανταζής, θέλει να κάνει παρέμβαση. Κύριε Πανταζή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Είναι μαζί μας και η κυρία Ρένα, σας ακούει. Λοιπόν, 3 χρόνια ζητάει η γυναίκα αυτό, το γνωρίζετε εσείς αυτό το θέμα? Όχι βέβαια. Αυτά είναι κρυμμένα στα κοιτάπια του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, όπου ήθεστε να σκαλώνει σε ψηλολόγια. Ωραία. Θέλετε να ρωτήσετε δημόσια, κάτι. Λοιπόν, τοποθετούμε σήμερα, γι' αυτό σας κάλεσα, θα αναλάβω προσωπικά την ευθύνη, καθώς και τα έξοδα, για να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία της προμήθειας της πινακίδας. Να ρωτήσω κάτι, χρειάζονται και κάποια έξοδα και για να έλεγχο, επιτρέψτε μου, όχι, τη διαδικασία δεν ξέρω γι' αυτό. Πιθανών και άλλων υποθέσεων, οι οποίες κολλησιεργούν και έχουν να κάνουν με αντίστοιχες ανάλογες περιπτώσεις. Μάλιστα. Τα ακούσατε, κυρία Ρένα? Ναι. Θέλω ο πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος είναι εκεί από ό,τι ακούω, να έρθει σε επαφή μαζί μου, θα το καλέσω αργότερα, προκειμένου να έχουμε τα στοιχεία, το φάκελο, την αίτηση και όλα αυτά τα οποία τα έγγραφα, προκειμένου να παρακολουθήσω τη διαδικασία, και δεσμεύομαι ότι θα σας δώσω δημόσια αναφορά για το τι έχει συμβεί σε όλη αυτή την ιστορία. Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, κύριε Πανταζή, γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει? Δηλαδή, κάνεις μια αίτηση, εντάξει, δεν ζητάει η γυναίκα να γίνει κάποια κατασκευή, να χρεωθεί ο Δήμος, να πέσουν τσιμέντα, γιατί αυτό είχα εγώ στο μυαλό. Είναι κάτι, μια διαγράμμιση, χωροθέτηση. Αμέα. Ωραία. Αυτό τι είναι, πληρώνεις κάτι? Δεν ξέρω τι διαδικασία. Όχι μόνο το κόστος της πινακίδας, μια και η θέση αυτή διέπεται από ειδικό καθεστώς και τη χρήση της θέσης έχει συγκεκριμένο όχημα, το οποίο αναγράφεται ο αριθμός πινακίδας. Την πινακίδα την οποία αναφέρεται οι φίλοι μας που τοποθετείται σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Ρένα, εντάξει, θα τα ξαναπούμε, εδώ είμαστε και εμείς να παρακολουθούμε το θέμα, πέρα από τον κύριο Πανταζή που το αναλαμβάνει προσωπικά. Ωραία, αν χρειαστεί κάτι, ξανακάνουμε παρέμβαση. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Ρένα, να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ελπίζω να λυθεί αυτό το θέμα. 3 χρόνια, μια